φορώντας την απαιτούμενη λευκή ρόμπα του προσκυνητή, που αποτελείται από δύο πανιά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται τη Μέκα, προκειμένου να προσευχηθεί στο ιερότερο τέμενος για τους μουσουλμάνους. Onların Beytullah'ı, tavafını görüyorsunuz. Umre tavafı gerçekleştirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Συνοδεία του εκπροσώπου της Προεδρίας Ιμπραχήμ Καλίν, του Υπουργού Άμυνας Χουλουσία Κάρ και άλλων υπουργών, ο Τούρκος Πρόεδρος καταφτάνει υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το ταξίδι μας στον ευλογημένο μήνα του Ραμαζανιού, όταν το έλεος ησυχώρησε και η συμπόνια του Κυρίου μας στη λύκη της καρδίας μας, θα ανοίξει τις πόρτες μιας νέας εποχής με τη φίλη και αδελφή μας Σαουδική Αραβία. Εκφράζουμε με κάθε ευκαιρία ότι αποδίδουμε σημασία στη σταθερότητα και την ασφάλεια των αδερφών μας στην περιοχή του κόλπου. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη Σαουδική Αραβία μετά τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη το 2018. Μια υπόθεση που προκάλεσε ένα βαθύ ρήγμα στις σχέσεις των δύο χωρών. Τον Τούρκο Πρόεδρο υποδέχθηκε χθες με επίσημη τελετή στο παλάτι ο βασιλιάς της χώρας Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ. Ο Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε και με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μπιν Σαλμάν στη Τζέντα για τα μέσα ανάπτυξης των διμερών σχέσεων. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας άσκησε σκληρή κριτική στον Τούρκο Πρόεδρο. Καταδικάζει ισόβια αθώους ανθρώπους στη χώρα του και το υπερασπίζεται στο αεροδρόμιο. Μετά κατεβαίνει από το αεροπλάνο και τρέχει να αγκαλιάσει το δολοφόνο. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να βοηθήσει την Τουρκία να ανακουφίσει τα οικονομικά της προβλήματα.